Σήμερα είχαμε μια μεγάλη αποκάλυψη σχετικά με την απόπειρα που έγινε στο Ιράν, η οποία προκάλεσε τουλάχιστον 80 νεκρούς. Άρα, είχε στην αρχή πει το Ιράν ότι πρόκειται για μια απόπειρα που σίγουρα προκάλεσε είτε η Αμερική είτε το Ισραήλ. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν ήξεραν ακριβώς ποιοι είναι. Μιλούσαν ακόμα και μια μορφή συμμαχίας. Τέλος πάντων, τα ακούσαμε όλα αυτά, μάλιστα ακούσαμε και τους λεονταρδισμούς του τύπου άμα είναι αυτοί που φταίνουν θα τους χτυπήσουμε με έναν πολύ ισχυρό τρόπο. Τελικά τι έγινε, είναι η Daesh που διεκδικεί την απόπειρα και μάλιστα οι πιο ειδικοί είχαν εντοπίσει ότι αυτή η απόπειρα έγινε με έναν τρόπο που έμοιαζε με αυτά που κάνει η Daesh. Κατά συνέπεια τώρα που έγινε η αποκρυπτογράφηση από το τηλεγράφημα που έστειλε η Daesh, είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Γιατί έχει σημασία? Γιατί σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα δεν το περίμεναν καθόλου. Δεύτερον, η πρώτη προσέγγιση του Ιράν ήταν εντελώς λανθασμένη και μάλιστα η Αμερική είχε πει ότι είναι εντελώς άτοπο σαν κατηγορία. Το Ισραήλ δεν είχε απαντήσει καν. Επειδή είμαστε σε ένα πλαίσιο Ισραήλ-Χαμάς, θεώρησαν μερικοί ότι μπορεί να έχει και μια τέτοια εξήγηση και τελικά βλέπουμε ότι είναι η ίδια η Daesh που το έκανε. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μπορεί να περιμένουμε στη συνέχεια πολλές συλλήψεις εντός του Ιράν, γιατί το είχε προειδοποιήσει η κυβέρνηση ότι άμα είναι τέτοιου τύπου τα πράγματα, σίγουρα θα προσπαθήσουν να πάρουν μια εκδίκηση και να δουν ποιοι φταίνε και ποιοι οργάνωσαν αυτήν την πολύ αιματηρή απόπειρα. Σε κάθε περίπτωση αυτή η αποκάλυψη ξεκαθάρισε το όλο πλαίσιο και τώρα ξέρουμε ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με την Αμερική, ούτε με το Ισραήλ, ούτε ξέρω εγώ με την Δύση. Απλώς ήταν μια απόπειρα που έκανε η Daesh.